Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επέκταση του πολέμου και να βρεθεί κοινός τόπος για εκεχηρία, ηγέτες του αραβικού κόσμου και της Δύσης συμμετείχαν στη σύνοδο για την ειρήνη που συγκάλεσε στο Κάιρο ο Αιγύπτιος πρόεδρος. استهداف او قتل او ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من ان يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. Ο αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων θα μπορούσε να είναι έγκλημα πολέμου, τόνισε ο μονάρχης της Ιορδανίας. The relentless bombing campaign underway in Gaza, as we speak, is cruel and unconscionable on every level. It is collective punishment of a besieged and helpless people. It is a flagrant violation of international humanitarian law. It is a war crime. Θα παραμείνουμε στα εδάφη μας, ξεκαθάρισε ο Μαχμούντ Αμπάς. Target without discrimination, institutions, hospitals, schools and centers for hosting surviving civilians will never accept this forcible displacement and will stand tall on our land. Οι ζωές όλων των αμάχων έχουν την ίδια αξία, απαντά η Δύση, η οποία τάσεται στο πλευρό του Ισραήλ, με τη διαίρεση μεταξύ Αράβων και Δυτικών να είναι εμφανής. Like any other country in the world, Israel has a right to defend itself and to protect its people. But this must be included inside the framework of the international law. Η Ελλάδα βρίσκεται σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβάλλει στην ειρηνευτική προσπάθεια και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. The position of Greece has been very clear from the beginning. Israel has a right of self-defense, but in accordance with international and humanitarian law. And I also want to be clear that collective punishment is prohibited by the laws of war. And these laws were designed to ensure that when war must be conducted, there are limits on what harm can be done to other human beings. I appeal for a humanitarian ceasefire now. Την επιθετική ρητορική κατά του Ισραήλ διατήρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Israel exploits the solidarity of some countries as an open check for unleashing a blind rage on Palestinians. Such a rage which even targets mosques and hospitals. Μια σύνοδος για την ειρήνη, με απόντα όμως τα εμπλεκόμενα στον πόλεμο μέρη. Διπλό λοιπόν το μήνυμα που απίφθινε από τη διάσκεψη ειρήνης του Καϊρού Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τη μια επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στο Ισραήλ, από την άλλη προειδοποίησε ότι η βιώσιμη ειρηνευτική λύση δεν νοείται να επιβληθεί με γενίκευση των στρατιωτικών πληγμάτων, Γιάννη Καντέλη. Ναι, με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει ήδη πει ότι δεν βλέπει θετικά μια χερσαία εισβολή του Ισραήλ στην δυτική λωρίδα της Γάζας, διότι κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, θα μπορεί να δημιουργήσει κλιμάκωση της κρίσης. Κάτι που η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δει, διότι οι επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή θα είναι μεγάλες. Η Ελλάδα, η οποία θέλει να παίξει ρόλο στις εξελίξεις, διότι θεωρεί ότι έχει λόγο στα τεκτενόμενα ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, και βέβαια έχει το βλέμμα της στραμμένο και προς μια πιθανή κρίση του μεταναστευτικού, με Αθήνα και Κάιρο να είναι σε πολύ στενή επαφή, προκειμένου να υπάρξει και η δυνατότητα στο επόμενο διάστημα να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Καΐρου για το θέμα αυτό. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.